Καλησπέρα σας από το βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ. Είμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε μια αναμέτρηση για την κατηγορία development. Οι ομάδες είναι τα Γκραν Καμάρια με ρεκόρ 4-1 νίκες και οι Flying Circus, μόλις 5 Flying Circus που δεν ξέρω πώς θα βγάλουν το μάτς. Σύντος τώρα, την μπάλα, θα δώσει για τον Σιφίλη, κακή πασά. Και τα Καμάρια είναι στην επίθεση. Yeah.
Μαύρα στην Χρυσίνα. Λαρίδης για 3. Πώς. Αλεξάκης από την μπάλα, ανάμεσα από 3, τελειώνει τη φάση ο Αλεξάκης που είναι δύναμη. Κάτω από το καλάθι, κοντά στη ρακέτα. Στα 4. Ο Λούριν το δοκιμάει το σούτ, ευστοχή, 9-4. Οι Φλαϊστρίκους το δίνουν το σούτ ξεκάθαρα και προκλητικά θα έλεγα στους αντιπάλους τους. Είχαμε το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Πλάι, πλάι, σύρκους πρέπει να προσέξουν γιατί είναι μόλις 5. Thank you.
και αλλάζει χέρια. Έχουμε το πρώτο time-out, να ξεπεραθούν το Flying Circus. 13-4, τα καμάρια έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα για να πάρουν άλλη μια νίκη στο βράδυ μας. Επέστησαν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Και τον Λαγουρό να κάνει το κομμωμά από εκεί. Καλά. Σάκη, θα βάλει το αντιβάλλον μέσα, θα το βάλει μέσα, θα στοχίσει όμως. Σακελαρίου πήρε το rebound. Σακανίκας. Πάλι στα Κανίκας, Αγγελαρίου. Ο Βακαλόπουλος γύρισε το εξωτερικό και στο εξωτερικό. Σταυρό, έξα. Δεκαπέντε-τέσσερα με 34 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κερδίζει το φάουλ και τις βολές. Ο Κάκιας μειώνει σε 15-5. Το είχε στη δεύτερη, 15-6. Μία επίθεση απομένει για να κληθεί η πρώτη περίοδος. Στα Κανίκα θα κατεβάζει την μπάλα, στα Κελαρίου. Ο Κίνας λογοτέχνη μου διαπλέχθηκε. Και τελικά αυτό θα είναι το σκορ. Περίοδος 15-6 για τους Grand Καμάντια. Το έχουν μπει δυνατά. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι μας. Ζητώνα Καμάρια να είναι στην επίθεση με τον Πακανίκα. Στην baseline, Βακαλόπουλος. Σε καλύτερη τελείως μόνος στην κορυφή. Το πήρε το σούτ, όμως το έχασε. Εξαιρετικό rebound από τον Λαγουρό. Αυτό έχισε και ήταν σύρκους. Και κάνει μια επίθεση με στόχο να μειώσει τη διαφορά. Ο Αλεξάκης, 15-7 μειώνει. Σακανίκας με Σακελαρίου συνδυάζονται πάρα πολύ συχνά. Χριστίνας όμως εδώ πήρε το εξωτερικό rebound. Λαγουρό. Θα να κάνει βήματα. Ναι, κάνει ένα παραπάνω βήμα. Λαγουρός, το είδαν οι ηγετές και σωστά το στήριξαν. Φίλινγκ για τον Σίτο. Σίτος για τον Αφημακόπουλο για τρεις, σάστοχο. Ελθίνας που έχει δώσει μεγάλη βοήθεια για rebound. Ένας στον Σακανίκα. Σταυρός, Σακανίκα, Σακελαρίου, θα σουτάρει ξανά. Δεν αδικαιωθεί όμως.
Ολυμπιακιάς θα πάρει την baseline, θα κοινοτελευτεί ότι έβαλε καλά το σώμα του και θα πετύχει το καλάθι, 15-9. Σακανίκας, αστοχός, τον αναγνωσυγίζει κάπως τα καμάρια, η άμυνα ζώνη λειτουργεί για την ώρα για τους Flying Circus και επιφύλης. Θα κάνει λάθος, συνεχίστε εδώ το παιχνίδι μας με τους Flying Circus να έχουν ένα τραυματισμό και να συνεχίζουν με 4 παιδιά στο παρκέ. Σαν να χάλασε κάπως τώρα το παιχνίδι. Για να δούμε θα κάνουν οι Flying Circus τώρα που θα αναγκαστούν να βγάλουν το μάτς με 4 παίχτες. Μακόπουλος θα στοχίσει. Είναι το σούτ, άστοχος. Εδώ δεν καταφέρω πάντα να ευστοχίσει και κάκια τώρα. Γράφουν αυτονομενικά εύκολο καλάθι όμως. Καταλαβαίνετε ότι η κούραση παίζει το ρόλο της ήδη. Σακανίκα σε στοχή για το 17-9. Σακεράρι βρέχει. Στην ούρη τώρα δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Σε εκτελεί μια πολύ τεχνική ποινή. Προς τη μήν τους τα έκανα καμάρια ουσιαστικά παίρνουν με 4 καθώς ο τελευταίος ο Παπάζογλου μένει πίσω την άμυνα. Αυτό είναι το τεσσαγωνίστε. Πολλά μπράβο στην Ακαμάρια και εδώ ο Κουντούρης κάνει το 29. Μακόπουλος εδώ κάνει λάθος. Ο Ναρίδης
κάνει το 22-9. Φίλης, κάνε λάθος. Κουνούρης αστόχησε σε έναν επανάληπτο το καπέτ. Και ο Βουβίλης εδώ θα κάνει ωραία προσποίηση και θα ευστοχίσει 22-11 το σκορ. Κουλούρης για 3. Εκεί. Κάκιας. Ασυμπαρκόπουλος είναι το rebound. Φιλής για 3. Εκεί. Κουναρίδης. Ωραίο καλάθι. Ματή Βαλκομψή το ψηλά. Ωραίο καλάθι. Σύντος θα μοδίσει τον Βολόν, αστοχή, Πιφίλης, πυροδοξιδετικό, κάνει airball, λόγω κούρας είναι αυτό ξεκάθαρα. Τα κανίκα για τον Λαρίδη, τα κανίκα ξανά, το σου, αστοχή. Θα λέω οι Γκρά Καμάρια παίζουν με 4 στην επίθεση και 5 στην άμυνα. Πλάι τους που ήταν όλοι και όλοι πέντες, θα τραυματίσει το Αλεξάκη. Και τώρα έχουν ήδη 4 για να βγάλουν το μάτς. Ψήτος και δίνει για τον Πιπίλη. Και συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστόχησε ξανά, 1-40 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι έχει χαλάσει το παιχνίδι. Λογικό είναι, έχει δύο ομάδες, δεν έχουν πάρα πολύ ωραία για μπάσκετ. Θανασίου. Κουντούρης για 3. Αστόχος. Κάκιας, δεν το πάει με τίποτα, έχει χάσει πάρα πολλά τέτοια καλάθια ο Κάκιας. Κουντούρης. Παναστίου, νομίζω να κάνει βήματα, ναι, και σχηρίζονται. Τίτος. Μακόπουλος, Πιφίλης, θα έκανε το σουτ. Το τέλος είναι ο Μακόπουλος, θα σπάρει, θα σπουτάρει, θα στοχίσει. Πήρε δύο στο εξωτερικό rebound, ψήτως για 3, άρχοχος. Πιφίλης, θα στοχίσει, 4-13. Βλέπω ότι πλέον και τα καμάρια παίζουν και με 4 και την άμυνα. Λόγω σεβασμού στον αντιπαλό τους, τους αξίζουν, ξαναλέω, πολλά μπράβο. Κουναρίδης, αστοχή, Αθανασίου πήρε το θετικό rebound. Κουλούρης. 5-13, 13 δεύτερα τώρα για τη λήξη του ημιχρόνου. Σίτος. Αστόχησε και αυτό θα είναι το σκοπό του ημιχρόνου. 23 τα καλμάρια κερδίζουν. Κερδίζουμε με 13 πόντους με διπλό σκορ για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο που φτάνει σε ρίχνος έχουν μείνει ουσιαστικά με 4. Υπομονή και θα το αντιληφθούμε σε λίγο. Καλησπέρα σας, ξεκίνησε πάνω από το αρχηγό και πιο ρίχνο και περίεργο παιχνίδι. Καθώς φτάνει σε ρίχνος λέμε ότι είναι με 4 που παίζουν. Εδώ ο Πιπίλης θα σηκωθεί για 3 και θα ευστοχίσει. Κουντούρης τώρα, Κουναρίδης για 3, στο παιδί, με
τέσσερις πλέον παίζουν εκεί τα καμαριά, ο Κάλιας είναι εδώ, θα δεν πάει στην πάλι. Φαντάζομαι το παιχνίδι δεν θα έχει και πολλά φάουλ, ώστε να μην ξεμείνουν του Flying Circus, του Τούρις, του Μουναρίδης, του Τούρις, του Τούρις. Φίλοι, πέρα το pick and roll με τον Κάκη, ο οποίος αστόχησε. Τελειώσαμε στην φάση, 26-18. Είναι ξεκάθαρο πως το κουμπί χαλάσει πάρα πολύ. Τούρις είναι άστοχος στο lay-up. Σύντρος θα χάσει την μπάλα, Βακαλόπουλος, Καβουλάθος. Κάκιας, πάρει το επιθετικό rebound, θα κλείσει δύο βολές. Yeah.
έχουμε και λίγο 4 Flying Circus, 32-23 και τα Gran Camaria. Ξεκίνησε πάλι η αναμέτρηση, Flying Circus ξεκουράστηκαν, πήραν τις ανάσες του και Πίλη, Σίτος Γιαβρής, ναι, Airborne. Ναι, ναι. Βρε, βρε, βρε. Πού σε ρε, Μαγγελίστρα. Τίποτα για τρεις κουτάρι, αφήσει πάνε στο κουμπάλι πλάι του κουλ. Thank you.
Μπουρί, θα αφήνω το τελικά του κρούτ, θα κελαρίου τώρα. Κελαρίου, Άρη, και αυτός με τη σειρά του 38-25. Thank you.
Κάπα αυτοκουγήσει. Πέντε δεύτερα για να λήξει η επίθεση. Κουλούρης, εύστοχος. 43-29, όλο ένα και μεγαλώνει η διαφορά. Όσο περνάει και η ώρα, η κούραση και τα πόδια γίνονται ακόμη πιο βαριά για τους Flying Circus. Φίλης για 3, κοσούς, 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 Κάκια, Κι, καλά κεφάλαιο στο Κάκια, 43-31. Πάλι ο Κάκιας. Κάποια κουράσει πάρα πολύ ο Κάκιας, αυτό φαίνεται για τις βολές του. Thank you.
Μάτση, ωραία πάσα από τον Γουναρίδη στον Κουλούρη. Λοιπόν το έσκοφο από τον Κουλούρη, 50-34. Κάνει τα πάλα με φάρ που θέλησαν οι διαιτητές. Κατόπωσαν να το κεφαλαιοποιήσουν. Baseball πάσα του ψήτου για τον Επιπύλη. Αυτά δύο ωραία, ωραία το τρέιλο στο Μαϊκάκια. Το 5-36. Thank you.
τίποτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Φίλοι, θα τον αφήσουμε. 52-42. Ο Κάκιας έχει δυνάμεις ακόμα για να παίξει. Σταματάει για τρεις μέσα. 56-45. Και θα κάνουμε επίθεση Γκρακαμάρια από σεβασμό. Αλλά και αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 56-45. Τα Καμάρια θα καταχρήσουν την πέμπτη νίκη. Οι Flying Circus, αφού έβγαλαν το μάτς χωρίς τραυματισμούς, χαρούμενοι θα είναι. Λίγο αδόκιμο αυτό το μάτς, όμως τι να κάνουμε, αυτά έχει το μπάσκετ.